Να ξεκινήσω λίγο, αν θέλετε, με το κομμάτι που είχαμε, με το φορολογικό κομμάτι, οι 70.000 αυτοί που φύγανε με σύνταξη. Από το 9 έως και το 14, αν θυμάστε, που 31 12 του 19 και τα ραβασάκια του 20 ζητάγανε να πληρώσουμε το φόρο που αναλογούσαν το διάστημα αυτό. Είχαμε πει ότι αυτό το πράγμα είναι παραγραφή και δεν χρειάζεται σε κανέναν, σε 70.000 κόσμο, 72.000 αν θυμάστε τότε, που το είχαμε βγάλει και το είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή σας. Και είχαμε πει ότι αυτό δεν υπάρχει. Αμέσως, εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, κάναμε συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, έγραφα και καμιά φορά λένε στην Καλαμάτα τα έγραφα μένα. Ήρθε η απόφαση πρόσφατα του ΟΣΤΕ, η οποία είπε ότι η παραγραφή, πλέον τα πέντε, ότι είναι παραγραφή πάνω από 5 έτη. Άρα τα διαστήματα αυτά που σας είπα προηγουμένως δεν υπάρχουν. Αφορούν 72.000 κόσμο όπως σας είπα. Και θέλω να σας πω ότι τη Δευτέρα, είναι και μια είδηση και για την εκπομπή σας, είχαμε τηλέφωνο από τη διευθύντρια της ΑΔΕ, η οποία μας είπε, κύριε Χατζόπλε, είδαμε την επιστολή σας και θα θέλαμε να μας φέρετε, αν έχετε, την απόφαση του ΣΤΕ, γιατί θυμάστε ήταν η περίληψη, αλλά τη Δευτέρα βγήκε κανονικά η απόφαση. Καλά, και η ΑΔΕ ζητάει από εσάς να τις πάτε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν μπορούν να το βρούνε. Αν την είχαμε, προς Θεού, και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθάμε τους πάντες, γιατί εμείς θέλουμε να λυθούν τα προβλήματα. Είναι αστείο όμως, και... έτσι. Είναι αστείο όμως οι υπηρεσίες του κράτους να ζητάνε από εσάς. Εσείς καλά το κάνετε και βοηθάτε. Όχι, μα μας είπαν, θέλω να είμαι καθαρός, μου αρέσει εμένα. Μας είπαν αν την έχουμε, προς Θεού οι άνθρωποι, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Εγώ συνεχίστε. Θέλω να λυθεί το πρόβλημα, όπως ξέρετε. Είμαι άνθρωπος πρακτικός. Τώρα, την έχετε την απόφαση του ΣΤΕ, θα την πάτε στην ΑΔΕ. Την έχουμε πάει από τη Δευτέρα. Α, την πήγατε από τη Δευτέρα. Ωραία. Ναι. Εμείς περιμένουμε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουμε τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που έχουν πληρώσει εφάπαξ το ποσό. Είναι αυτοί που πληρώνουν κάθε μήνα. Και είναι η άλλη κατηγορία που ήδη κάνε με την εφορία για να πληρώσουν τους μήνες. Εμείς είμαστε καθαροί και είπαμε, βάσει τη απόφαση του ΣΤΕ, πρέπει άμεσα αυτό το θέμα να λήξει. Να πάμε στην καρτέλα μας, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην το πω έτσι όπως το λένε οι λογιστές και οι εφοριακοί, να πάνε να σβήσουν το ποσό αυτό, να φύγει τελείως από την καρτέλα μας. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πληρώσει να επιστραφούν τα χρήματά τους, αυτοί που πληρώνουν δόσεις να σταματήσουν και να επιστραφούν όσες δόσεις έχουν δώσει για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Τώρα, αυτό το πράγμα το παρακολουθούμε. Ξέρετε μήπως ενδιάμεσα κάνω ερωτήσεις, γιατί βάσει αυτό που λέτε γεννώνται και ερωτήματα. Από τη στιγμή που είναι υποχρεωμένοι να γυρίσουν αυτά τα χρήματα τα οποία πήραν και δεν έπρεπε να πάρουν, υπάρχουν και οι σχετικές αποφάσεις. Ξέρετε σε χρονικό ορίζοντα πότε μπορεί να γίνει αυτό? Κοιτάξτε να δεις, εμείς μέσα στη βδομάδα, κατά πρώτον θα στείλουμε και μια επιστολή για το θέμα αυτό, μέχρι την Παρασκευή, αν δεν έχει λυθεί, όπως καταλαβαίνετε... Αύριο είναι Παρασκευή. Από την επόμενη Δευτέρα θα κινητοποιηθούμε και θα μπούμε στις διαδικασίες αυτές που έχουμε επιλέξει, ποιες είναι οι διαδικασίες, θα κάνουμε πρώτη συγκέντρωση έξω από την Ήπειρο. Αν είναι σήμερα η Παρασκευή, τι είναι αυτό που λέμε? Λέω, μου λέει η Κατερίνα και με διορθώνει. Τι αύριο Παρασκευή? Σήμερα είναι Παρασκευή. Χάθηκα λίγο. Όχι, μέχρι την Παρασκευή είπα, όχι αύριο. Μέχρι την Παρασκευή, αν δεν έχει λυθεί το θέμα, από τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα κινητοποιηθούμε ώστε να βγει το θέμα προς τα έξω. Είναι 72.000 κόσμος. Είναι αμαρτία από το Θεό τη στιγμή που αποφασίστηκε. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Γιατί χρήματα μιλάμε, γιατί ποσά μιλάμε πάνω κάτω? Υπάρχουν και συνταξιούχοι που έχουν πληρώσει 6.800 ευρώ. Μάλιστα. Άρα εκ των πραγμάτων, όπως ξέρετε, αυτό το θέμα το βγάλουμε μόνο εμείς. Ωραία, λοιπόν, από την παραπάνω εβδομάδα, αυτό δεν το συζητάμε, αυτό είναι το αυτονόητο. Οπότε κάνετε ακόμα μία εβδομάδα υπομονή, εννοείται, να δείτε πώς θα κινηθούν τα πράγματα, να μεταφράσουν και αυτοί σωστά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, να πάρουν τις αποφάσεις τους, να προσδιορίσουν και έτσι επιστολή, να επιστραφούν. Ναι. Πάμε στην επιστολή που είπατε προηγουμένως. Είναι η δεύτερη επιστολή και είναι το φορολογικό μας κομμάτι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τον Οκτώβρη του 20 μας δώσαν τα ψίχουλα, τα αναδρομικά,
από την απόβαση του ΣΤΕ. Όχι όλα τα χρήματα. Για το διάστημα, ήταν... να το πείτε το διάστημα να μην, γιατί είναι πολλές οι αποφάσεις να μην χαθεί ο κόσμος. Είναι από 11 του 2015 έως 11 του 2016. Αυτό το 11μηνο που λέμε. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό το 11μηνο σε 1 εκατομμύριο κόσμος δώσαν το κομμάτι αυτό των αναδρομικών. Εμείς για το θέμα αυτό, για το φορολογικό κομμάτι, είμαστε ξεκάθαροι και διαβάζετε και την ανακοίνωση. Απλώς έτσι θα ήθελα να σας πω ότι εάν δεν τηρήσουν, νομοποιήσουν την απόφαση που λέμε, τι λέμε εμείς, κατά πρώτον θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο. Εμείς δεν λέμε να μην πληρώσουμε το φόρο προς Θεού, έτσι. Εμείς λέμε ότι τα χρήματα αυτά τα πήραμε μέσα από δικαστικό αγώνα. Αν δεν είμαστε το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, να κάνουμε τους αγώνες και, και τα δικαστήρια. Κοιτάξτε να δείτε. Μα με τόκο πρέπει να σας τα δώσουν, κύριε Χατζόπουλε. Νομίζω η απόφαση λέει ότι είναι πόσο, 6%. Και με τόκο δεν πρέπει να σας τα δώσουν. Πόσο είναι, αν θυμάμαι καλά, 6%. Υπάρχουν αποφάσεις των δικαστηρίων που δίνουν 6% το έτος. Άρα τα 5 χρόνια είναι 5-6-30. Και μας ζητάνε να πληρώσουμε φόρο. Και τι λέμε, αυτό το θέμα να λύσει εδώ που είναι. Είναι 1 εκατομμύριο κόσμος τους γνωρίζουν, να σταματήσουν να στέλνουν, ούτε να κάνουμε συμπληρωματικές δηλώσεις, και να λήξει εκεί. Γιατί εμείς έπρεπε να πάρουμε παραπάνω χρήματα από αυτά που μας δώσανε. Αυτό λέμε, είναι κάτι απλό και κάτι λογικό, προσέξτε. Θέλω να σας πω, πάρα πολλοί συνάδελφοι σας που με πήραν τηλέφωνο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι μιλάμε με πάρα πολλούς συνάδελφούς σας που ασχολούνται με το οικονομικό χρόνια. Και μάλιστα και άνθρωποι οι οποίοι ήταν σκληροί. Καταλαβαίνετε ενώ σκληροί. Είπαν ότι αυτή η πρότασή μας είναι λογική. Εμείς δεν είμαστε των άκρων. Και κάτι άλλο, η χώρα δεν έχει... Μας κλέψανε τα χρήματα. Αυτά είναι κλεμμένα από το 12. Και ζητάνε να πληρώσουμε παραπάνω. Μάλιστα. Και πρέπει να σας πω, με την ανάλυση που έχουμε κάνει και την έχετε την μπροστά σας, υπάρχει συνταξιούχος που θα πληρώσει το 55%. Έχετε καταλάβει τι πάνε να κάνε. Έχετε καταλάβει, κύριε Χατζόπουλε, ότι έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι, ξέρετε, θα πρέπει να πάμε σε περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Το ξέρετε? Εγώ το ξέρω. Όμως δεν γνωρίζουν τις προτάσεις που κάνουμε εδώ και χρόνια. Και ούτε ακόμη τις ακούμε. Τα έσοδα των ταμείων πάνω από το κακό στο χειρότερο. Γνωρίζετε ότι το πρώτο τετράμινο του 2021. Είχαμε μπει και το ΙΚΑ μέσα να το καταλάβει ο κόσμος 500. Του Χατζηδάκη να πάτε να το πείτε. Ο κύριος Χατζηδάκης το μόνο που κοιτάει, έχει φορέσει μια ωραία γραβάτα και πηγαίνει, αν θυμάστε, στην Νικηφόρου. Η Νικηφόρου είναι η απονομή των συντάξεων στην Αθήνα. Να δει τα ένσημα, γιατί δεν έχει πουλήσει ποτέ στη ζωή του ένσημα. Δεν έχει δουλέψει μία μέρα. Άρα αυτός ο κύριος δεν μπορεί να φτιάξει ασφαλιστικό. Το έχω πει επανειλημμένως ότι ο Χατζηδάκης ήρθε να διαλύσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Διέλυσε τη ΔΕΗ, διέλυσε την Ολυμπιακή, διέλυσε τη ΛΑΡΚΟ. Αυτός είναι ο σκοπός της διάλυσης. Κύριε Χατζόπουλε. Και το βλέπετε κάθε μέρα. Τι θα κάνετε? Το βλέπετε ότι έχουν διαλυθεί οι υπηρεσίες. Ωραία, κινδυνεύουν τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως λέτε, και τα υπόλοιπα. Και κάναμε αυτή την κουβέντα και αυτό το λογοπαίγνιο μεταξύ μας, αλλά είναι το ουσιαστικό. Να σας ρωτήσω, αυτή την απέτηση πώς θα την αντιμετωπίσετε? Διότι δεν είναι κάτι που είναι μακρινό όνειρο, είναι σημερινό, είναι χθεσινό, είναι προχθέσινο και πάντα κινείται στην ίδια γραμμή. Νέα μείωση των συντάξεων, μέχρι πού? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το θέμα. Έχουμε πει ότι δεν θα δεχτούμε καμία μείωση των συντάξεων. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν θα σας ρωτήσουν, φαντάζομαι. Και δεν θα ρωτήσουν κανένα συνταξιούχο, έτσι. Όταν εννοούμε μείωση των συντάξεων, τι εννοούν? Αν δεν το δούμε, τι εννοούν? Δηλαδή, τι θα πάνε να κόψουν? Θα πάνε να κόψουν στη μητέρα σου που παίρνει 500 ευρώ. Σε ποιο θα κόψουν, συνταξιούχο? Ξέρετε ότι το περίπου το 70% είναι κάτω από 600 ευρώ, 650 ευρώ η σύνταξη. Τι εννοούν να κόψουν? Μήπως αυτή η κίνηση για να δίνουν ένα έναντι ποσό 360-384 σημαίνει κάτι άλλο, κυρία Χατζόπουλε? Εγώ το είχα πει αυτό. Μαζί το είχαμε πει, αν θυμάστε. Αυτή η κίνηση είναι κίνηση διάλυσης. Είναι κίνηση, και θα δείτε γιατί το έκανα αυτό, ώστε θα σας λέει εσάς, κυρία μου, πήρατε τα 360 ευρώ, μη φωνάζετε για να βγει η απόφασή σας, αφού τα πήρατε. Αυτή ήταν η κίνηση. Μείνετε δηλαδή εκεί, γιατί έτσι θα συνεχίσουν. Φοβάστε αυτό, κύριε Χατζόπουλε, ότι ενδεχόμενα να κατεβάσουν όλες τις συντάξεις αυτά τα επίπεδα? Εγώ φοβάμαι από αυτή την κυβέρνηση τα πάντα.
Είμαι ξεκάθαρος. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά και θα τα ξαναπούμε. Γιατί είπατε ότι θα δώσετε διορίαση ό,τι έχει να κάνει και το πρώτο θέμα με τους 72.000 συνταξιούχους της μίας εβδομάδας. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Και θα ήθελα να για να ενημερώνεται ότι, ο κόσμος. Όσοι συνταξιούχοι μας ακούν από την εκπομπή σας, να επικοινωνήσουν μαζί μας, γιατί έχουμε φτιάξει μια λίστα ποιους αφορά, ώστε να τους ενημερώνουμε τι ακριβώς γίνεται. Θέλουμε ενημέρωση. Εμείς το σκοπός μας είναι ένας, ενημέρωση των συνταξιούχων. Ωραία, δώστε το τηλέφωνο της του ενίου δικτύου για μια φορά. Είμαστε 211-215-3690 και γνωρίζετε το email μας, μπαίνει μέσα στο ενίο δίκτυο συνταξιούχων, φαίνονται όλα. Αν πατήσουν ελληνικά, το λέω απλά, ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, φαίνεται το site μας και φαίνεται τα πάντα, ό,τι θέλετε. Ωραία, κύριε Χατζόπουλε. Ό,τι θέλετε, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ό,τι θέλετε. Καλημέρα σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για εγώ. Καλημέρα.